Όπως πάντα, η καθορμένη συνέντευξη μετά τα Δημοτικά Συμβούλια που έχει αποφασίσει παράταξη συνεργασία με όλους εσάς τους δημοσιογράφους την Τρίτη στις 4 Απριλίου είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο με δύο θέματα, με δύο προσκλήσεις ξεχωριστές. Η πρώτη πρόσκληση αφορούσε αυτό που αποφάσισε η αντιπολίτευση σύσσωμα να συγκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παράγραφος 2 του 38-52 του 2010. Την πρωτοβουλία αυτή την πήραμε, διότι όπως όλοι γνωρίζουν, η ΚΕΔΙΤ είχε φτάσει στο αποχώρητο και ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή δεν είχαμε. Από την ώρα που ο νομοθέτης μας έδωσε τη δυνατότητα αυτή, εμείς την αξιοποιήσαμε και σαν παράταξη χαρήκαμε ιδιαιτέρως για την πρωτοβουλία που πήρε ο κ. Σημερινιώτης, διότι από το Σεπτέμβριο του 2016 του είχαμε επισημάνει ότι επειδή είχε εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΤ, αλλά και επειδή είχε κινηθεί νομικά να κάνει να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και ότι όλοι θα υπογράφαμε όπως και έγινε. Εμείς ζητάγαμε τρία πράγματα. Τον οικονομικό απολογισμό της ΚΕΔΙΤ 15-16 που δεν υπάρχει και να δούμε τι έχουν κάνει γι' αυτό. Την πραγματική οικονομική θέση της ΚΕΔΙΤ σήμερα, αναλυτικά δηλαδή τα έσοδα και οι δαπάνες, και τις προοπτικές βιωσιμότητας της επιχείρησης αυτής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν πάρα πολλά θέματα και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η τοποθέτηση του Δημάρχου, ο οποίος εμφάνισε στοιχεία αναλυτικά στα έσοδα και στα έξοδα, κάτι το οποίο εδώ και δύο χρόνια περιμένουμε να τα πάρουμε και ποτέ δεν μας τα έδινε. Φαίνεται ότι μέσα σε τρεις ημέρες κατάφεραν να τα πάρει από το λογιστήριο και αυτό ουσιαστικά τον φανέρωσε για την βούληση που είχε να μην μας δώσει τα στοιχεία. Είναι γεγονός ότι αν κάποιος παρακολουθούσε τη συνεδρίαση θα ένιωθε ότι η ΚΕΔΙΤ είναι μια επιχείρηση κερδοφόρα, ότι μπορεί να ανήκει και στα Κανάρια νησιά με φορολογικούς παραδείσους και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ότι πάντοτε βεβαίως φταίνει οι άλλοι. Αυτό όμως που μας έκανε εντύπωση στη συνέντευξη, στην τοποθέτηση του κ. Παυλή, είναι ότι για πρώτη φορά, πραγματικά για πρώτη φορά, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Και βέβαια ότι να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη είναι κάτι σημαντικό. Και ιδιαίτερα για έναν δήμαρχο που το έκανε για πρώτη φορά μετά από τόσα πολλά λάθη. Όμως την ποινική ευθύνη δεν την έχει αυτός. Την έχει ο πρώην πρόεδρος ΚΕΔΙΤ, ο κ. Τσούκας, ο οποίος αυτός είναι που θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι ο κ. Τσούκας όταν έκανε τότε τις τοποθετήσεις του, είχε πει ότι ό,τι έκανε ο Δήμαρχε μαζί τα κάναμε. Βέβαια, ενημερώσαμε και τους συναδέλφους δημοτικούς υπαλλήλους της πλειοψηφίας ως παράταξη, ότι όταν ο Δήμαρχος αδειάζει τους συνεργάτες του και ουσιαστικά με έναν αδίστακτο τρόπο τους πετάει σαν τρίχα από το προζύμι, αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει. Διότι για την ΚΕΔΙΤ, και έτσι ξεκίνησε η τοποθέτησή μας, μας έχουν χορτάσει ψέματα. Οι καταστάσεις είναι τραγελαφικές, οι υπάλληλοι απλήρωτοι, οι πρώην διευθυντές απλήρωτοι, η ΕΤΑ έστελνε τα χρήματα, αλλά αυτοί δεν πληρώνουν το προσωπικό. Το πρωί βγαίνει η κυρία Μπρακουμάτσου, λέει ένα μήνα θα δώσουμε το Πάσχα, το μεσημέρι ο Δήμαρχος 6 μήνες και γενικά καταλαβαίνει κανείς και από τις αναρτήσεις τη διάβια ότι αυτή η επιχείρηση ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Και εμείς ως αντιπολίτευση ζητήσαμε αυτό το συμβούλιο να γίνει, το απαιτήσαμε βασικά με χρήση του νόμου, για το λόγο και μοναδικό ότι μας ενδιαφέρει να υπάρχει ΚΕΔΙΤ και θέλουμε να βάλουμε πλάτη για την ΚΕΔΙΤ. Εγώ θέλω να συγχαρώ καταρχάς τους εργαζομένους ΚΕΔΙΤ, οι οποίοι παρόλο που είναι απλήρωτοι, κρατούν σε υψηλό επίπεδο τις δομές και τις παροχές της επιχείρησης. Και κάνουν υπομονή, όμως δεν ξέρω μέχρι πότε θα μπορεί να παίζει η Δημοτική Αρχή με την υπομονή τους. Ας ελπίσουμε ότι μετά από αυτό το Συμβούλιο και μετά από και απόφαση ομόφωνη που επάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση της παράταξης να μπει η εταιρεία Ορκωτών και να γίνει μια επιτροπή διαπαραταξιακή, ότι θα έχουμε άλλη ρότα στην λειτουργία της ΚΕΔΙΤ και ότι σιγά σιγά και με τους προϋπολογισμούς που ψήφισαν αλλά και τα αποτελέσματα θα πάρει τη σειρά της. Βέβαια πρέπει να επισημάνω και κάτι άλλο, ότι όπως είναι η ΚΕΔΙΤ είναι και άλλα νομικά πρόσωπα.
και η ΔΕΙΑΤ. Και αν εμείς επιμένουμε να ελέγχουμε, γιατί αυτό μας έταξε ο λαός, το κάνουμε γι' αυτό και ακριβώς το λόγο, για να μην φτάσουμε και καταντήσουμε σαν την Κυρίτ. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Το πρώτο δημοτικό συμβούλιο που έγινε, το οποίο μετά από μια διαλογική συζήτηση πάθηκε η απόφαση που σας ανέφερα. Στο δεύτερο δημοτικό συμβούλιο είχαμε 4 θέματα εκτός της διάταξης και είχαμε επίσης και τακτικά 28 θέματα. Εκεί στη διαδικασία των τοποθετήσεων και ερωτήσεων η παράταξή μας έθεσε ένα θέμα καταρχάς για τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας, διότι μας έκαναν παράπονα ότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ένα σκουλίκι ή κάποια τρώει τα φύλλα από τα πορνάρια και δεν έχουν να φάνε τα ζωντανά. Και αναγκάζονται να αγοράζουν ζωοτροφές και όπως καταλαβαίνετε στην δύσκολη αυτή συγκυρία την οικονομική δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Πρέπει ο Δήμος να κινηθεί, να μάθει ποιος είναι ο αρμόδιος και να κινηθούμε σαν Δήμος να κάνουμε τις ανάλογες ενέργειες, ώστε να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνονται οι ερατισμοί. Δεσμεύτηκε ο κ. Σταματόπουλος, θα περιμένουμε την απάντησή του. Ένα άλλο θέμα που θέσαμε ήταν η τηλεοπτική μετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων για τρίτη φορά. Ήταν μια προεκλογική δέσμευση όλων των παρατάξεων. Και μου κάνει εντύπωση που δεν το αναφέρουν και οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, γιατί δίνει τη δυνατότητα έτσι στους συμπολίτες που μένουν στο χωριό και έχουν όμως δέκτες τηλεοπτικούς να παρακολουθήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί έτσι διαμορφώνουν μια καλύτερη άποψη. Έτσι έχουν καλύτερη κριτική και γνωρίζουν και τα προβλήματα και το πώς χειρίζεται η κάθε παράταξη τα προβλήματα αυτά. Εγώ νομίζω ότι ο Δήμος της Τρίπολης, επειδή δεν θέλει ο κόσμος να βλέπει τα χάλια τους, σκοπίμως δεν καλύπτει τηλεοπτικά τα δημοτικά συμβούλια. Γιατί δεν γίνεται και η ΚΕΔΕΤ πρόσφατα, αλλά και άλλα δημοτικά συμβούλια να μπορούν τηλεοπτικά να καλύπτονται και εμείς να μην μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ένα άλλο θέμα που θέσαμε και τελευταίο ήταν για τις αλλαγές στο Γαλλικράτη. Όπως ξέρετε, έχει γίνει ένας νέος νόμος στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχει μια κόντρα, θα έλεγα, ανάμεσα στην ΚΕΔΕ των Δημάρχων και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο μας στέλνει άλλη ενημέρωση, η ΚΕΔΕ μας κάνει άλλη ενημέρωση. Ζητήσαμε να διοργανώσει ο Δήμος μια ημερίδα με εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και της ΚΕΔΕ, για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη εικόνα που οδεύει η αυτοδιοίκηση και πρώτου και δεύτερου βαθμού. Στα θέματα τώρα τα τακτικά, σημαντικό πολύ ήταν το πρώτο θέμα, η αναθεώρηση της κυκλοφοριακής οργάνωσης κεντρικής περιοχής. Εδώ θέλω να σας πω το εξής, ότι μόλις σήμερα, πριν μία ώρα, και ενημερώνω γιατί προφανώς δεν το γνωρίζουν, και αν ο Δήμαρχος το ήξερε και δεν το έδειξε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα έχουμε και ποινικές διώξεις. Τα πάρκινγκ τα οποία ο μελετητής στη μελέτη τα εντάσσει για την κυκλοφοριακή αυτή σύνδεση, οργάνωση δηλαδή της κεντρικής περιοχής της Τρίπολης, η απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο απερίφθη. Που σημαίνει ότι τα πάρκινγκ, η ανανέωσή τους δηλαδή, δεν ισχύει. Δηλαδή ο Δήμος δεν έχει πάρκινγκ. Τα οποία όμως καταγράφονται μέσα στο τοπογραφικό που μας κατέδωσε ο μελετητής και που μας ανέλησε. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και βεβαίως πιστεύουμε ότι και αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα έχει την τύχη πολλών άλλων, δηλαδή θα απορριφθεί από την αποκεντρωμένη, γιατί απλά εκτός από, από αυτό το τελευταίο νέο δεν πληρώνουμε και τους εκμισθωτές των πάρκινγκ. Και αυτοί βεβαίως όσα συμφωνητικά που έχουν θα πάνε στα δικαστήρια και οι πολίτες ως συνήθως θα πληρώσουν βαπορίσια τα πάρκινγκ για την ασυνέπεια της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή αμοιβές δικηγόρων, δικαστήρια, αναβολές, προσαυξήσεις, τόκους κτλ. Πρέπει κάποια στιγμή σε θέματα τόσο σοβαρά που από το Δημοτικό Συμβουλίο να έρχονται με σοβαρές μελέτες και να μην κάνουμε πυροτεχνήματα για να πούν ότι εμείς κάτι κάναμε και κάτι αλλάξαμε. Επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω και κλείνω ουσιαστικά για τις εκδηλώσεις του Πάσχα, γιατί τα υπόλοιπα θέματα ήταν θέματα τα οποία ήταν αμορφώσεις προϋπολογισμού, τυπικά θέματα. Το Πάσχα φέτος περίπου θα στοιχίσει σε 100.000 ευρώ. Δεν ψηφίσαμε το Πάσχα, γιατί ψηφίσαμε την πρώτη χρονιά το Πάσχα του κ. Παυλή
με, να του δώσουμε τη δυνατότητα ως νέος δήμαρχος και ως νέα δημοτική αρχή να υλοποιήσει το Πάσχα και το σκεπτικό τους, αλλά τότε είχαν δεσμευτεί ότι κάθε χρόνο το Πάσχα θα μειώνονται οι δαπάνες. Εδώ βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Και αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται κατά επιλογή και κατά βούληση του κυρίου Βρέντα στο Μαλλιαροπούλιο. Είναι κάτι καινούριο. Κάποιες είναι καλές, κάποιες όχι. Αλλά το κόστος όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω τι σχέση υπάρχει και τι αγάπη με ένα συγκεκριμένο από την Αθήνα προμηθευτεί, αλλά πλέον έχει αρχίσει και μας βάζει σε μεγάλους προβληματισμούς το ότι δίνουμε όλες αυτές τις δουλειές έξω, σε ανθρώπους πέρα από την περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε δικές μας δυνάμεις εδώ και δικά μας συνεργεία και προμηθευτές.